Επιστροφή εδώ, στο στούντιο της Κρήτη σήμερα, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας και σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να οργανωθούμε λίγο, μιας και έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχεις κάτι όμορφο εσύ στο μυαλό, κάτι έχεις. Μαζούμε σε ένα τόπο ευλογημένο που έχει τόσες πολλές ομορφιές. Βουνό, θάλασσα, μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Έχουμε και καταράκτη, το ξέρεις ότι έχουμε καταράκτη στην Κρήτη. Καταράκτη, ε. Καταράκτες. Καταράκτες. Καλά, εγώ σε ένα θα σε πάω σήμερα, όχι εγώ βέβαια. Γιατί εγώ δεν έχω πάει εκεί και περιμένω πώς και πώς να το δω. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ήμασταν εκεί και όχι εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάρουμε μια μικρή γεύση τώρα και στη συνέχεια θα βρεθούμε κάποια στιγμή και στις συγκεκριμένες περιοχές. Κύριε Αλέξανδρε Ρονιώτη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. CretanBeaches.gr Com. Σωστά, com, γιατί είμαστε global πια. Ναι. Λοιπόν, είναι ο δημιουργός του συγκεκριμένου site. Αυτό τελείως ερασιτεχνικά το ξεκινήσατε. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει το εργαλείο για τους πάντες, για τους απανταχού κριτικούς αφενός και για τους επισκέπτες της Κρήτης αφετέρου. Μαθαίνουμε μέσα από αυτό το site πού μπορούμε να πάμε, τι μπορούμε να κάνουμε για κάθε μια από τις περιοχές της Κρήτης, τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Και πολύ χρηστικό το site και για δημοσιογράφους, κύριε Ρονιώτη. Να είστε καλά. Πολύ χρηστικό. Προσπαθώ τα κείμενα να είναι αρκετά προσεγμένα και εύκολα να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Σας βοηθάει και το επάγγελμα βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι είστε και διευθυντής στο 47ο Δημοτικό Σχολείο. Σωστά. Ναι, είμαι σε ένα σχολείο, είμαι πληροφορικός, έχω τελειώσει, στην πρωτοβάθμια διορισμένος και το site είναι το χόμπι μου. Όπως είπα. Οπότε, ναι, είναι κάτι που βοηθάει, η αλήθεια είναι, το να έχεις ενασχόληση με την εκπαίδευση, στο ψάξιμο, στην εξερεύνηση, πάντα βοηθάει αυτό. Πού να πάμε τώρα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι καλός. Λοιπόν, αυτό που θα προτείνουμε σήμερα, κανονικά τέτοια εποχή θα προτείναμε μέρη με χιόνια. Αλλά δυστυχώς φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει, οπότε πάμε για φθινοπορεινά τοπία πάλι. Μια χαρά. Σαν να πάμε λίγο πίσω τους μήνες, αλλά ουσιαστικά τώρα είναι φθινοπορεινά. Εγώ προτείνω κάποια μέρη τα οποία είναι κοντά στο Ηράκλειο κάποια στην αρχή και μετά κάποια να δούμε και προς τα Χανιά και στο Ρέθυμνο, ανάλογα τι θέλει ο καθένας να κάνει. Το πρώτο που θα πρότεινα είναι, καταρχάς δεν θα προτείνουμε κάτι πολύ συνηθισμένο. Αυτό που θα πρότεινα πρώτο είναι πάνω από το φαράγγι, από το φράγμα του Αποσελέμη, στην περιοχή του Αυδού. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να πάμε να δούμε το φθινοπορεινό τοπίο που είπαμε, με τα φύλλα, τα πεσμένα, τα κόκκινα από τα σφενδάμια που είναι αυτή την περίοδο στο φουλ. Είναι μια πολύ ωραία διαδρομή να ανέβουμε πάνω από το Αυδού στο σπήλαιο της Αγίας Φωτεινής. Τι όμορφο. Και το χωριό του Αυδού είναι πάρα πολύ ωραίο, να το περπατήσει κανείς. Μπορεί κάποιος να πάει να δει το φράγμα, το σφενδίλι που είναι αυτή τη στιγμή έχει βγει όλο στην επιφάνεια, το παλιό χωριό. Μετά να πάει μια βόλτα στο Αυδού, όπως είπες, μέρη, και μετά να συνεχίσει να ανέβει πάνω από χωματόδρομο μέχρι το σπήλαιο της Αγίας Φωτεινής, που είναι... Εκεί είναι ένα παλιό μοναστήρι, η Αγία Άννα. Από εκεί υπάρχουν κάποια σκαλάκια με τα οποία ανεβαίνει, από τα οποία ανεβαίνεις και πας... Είναι δύσκολη διαδρομή, θα μπορούσαμε, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να πάει. Εγώ χρειάζεται... το έκανα πρόσφατα, επειδή αυτό αλλάζει κάθε τόσο και πρέπει να ξέρεις περίπου πώς είναι ο δρόμος, το έκανα πολύ πρόσφατα με επιβατικό αμάξι. Οπότε πάει κανονικά. Μια χαρά. Άρα είναι για όλους. Έχει χωματόδρομο, αλλά είναι βατός. Κάποιες χρονιές έχει κάποια νεροφαγώματα, φέτος δεν έχει ακόμα. Δεν έχει βρέξει. Τι νεροφάγωμα να έχει. Οπότε δεν έχει κάποιο θέμα. Λοιπόν, πολύ ωραία πρόταση αυτή και δεν είναι και μακριά από το Ηράκλειο. Όχι, είναι πολύ εύκολα. Και επισκεφτόμαστε και το όμορφο χωριό Αυδού. Και εντάξει, και δίπλα είναι και το οροπέδιο από πάνω. Αν θέλουμε να απολαύσουμε και ένα ωραίο γεύμα, έτσι. Βεβαίως. Γενικότερα, όλη η διαδρομή απάνω μέχρι πάνω έχει πάρα πολύ ωραίες. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία ταβερνάκια και μπορεί κανείς να απολαύσει πραγματικά όμορφες κριτικές λιχουδιές. Λοιπόν, πολύ δυναμική η πρώτη πρόταση, κύριε Ρονιώτη. Και αξίζει να το πάει κάνει. Να πάει κάποια μέρα. Το σπήλαιο είναι αρκετά βαθύ, θα χρειαστεί φακός. Καλό να το ξέρετε από πριν. Και στο τέρμα του σπηλαίου υπάρχει, είναι το ιερό της Αγίας Φωτεινής. Έχει γίνει ναός. Με ένα πολύ εντυπωσιακό σταλακτήτη γύρω στα 8 με 9 μέτρα. Wow. Έχει και σπηλαιολογικό λοιπόν ενδιαφέρον. Ναι, έχει πολύ. Το κακό είναι ότι από εκεί και πέρα οι σπηλαιολόγοι έχουν πάνω από τη μεριά του σταλακτήτη που είναι πολύ ψηλά, υπάρχει μια τρύπα και έχουν μπει παραμέσα. Και το σπήλαιο είναι τεράστιο από πίσω, απλά δεν μπορούμε εμείς να πάμε. Δεν έχουμε πρόσβαση. Ναι, υπάρχουν κάποιες παλιές δημοσιεύσεις της σπηλαιολογικής εταιρείας εδώ της Κρήτης, του τμήματος, που υπάρχουν φωτογραφίες πραγματικά πολύ εντυπωσιακές.
ναι. Θα το εξερευνήσουμε αξίζει κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Και αν δεν θέλουμε να πάμε στο σπήλαιο της Αγίας Φωτεινής, αν δεν θέλουμε να πάμε στο Αβδού, πού μπορούμε να πάμε? Θα πρότεινα μια πάρα πολύ κοντινή διαδρομή στο Ηράκλειο, το οποίο συνδυάζει και φύση αλλά και την απόσταση να είναι μικρή. Mm-hmm. Είναι να πάμε από την περιοχή των γωνιών Μαλεβιζίου, mm-hmm. στο δρόμο για τα Νόγια. Να ανέβουμε, υπάρχει ένα οροπέδιο που λέγεται Εβδομός, το οροπέδιο του Εβδόμου, όπου εκεί αυτή τη στιγμή πάλι υπάρχει αυτό το φθινοπορεινό τοπίο, το οποίο μπορεί να δει κάποιος, να κατέβει κάτω μέχρι το οροπέδιο. Είναι κοντά στο Γκρουσόνα αυτό? Είναι ανάμεσα στο Γκρουσόνα, σωστά, και στις γωνιές. Mm. Πας από τις γωνιές και μετά υπάρχει ένας δρόμος, χωματόδρομος πάλι, όχι τόσο καλός αυτός. Mm-hmm. Για να πας στον 7ο είναι βατός ο χωματόδρομος. Mm-hmm. Για να πας από τον 7ο μετά να γυρίσεις από Γκρουσόνα, είναι λίγο, έχει κάποια νεροφαγώματα. Mm-hmm. Πολύ προσεκτικά μπορείς να περάσεις. Εσείς μας προτείνετε να το κάνουμε με αυτοκίνητο ή θα μπορούσαμε εγώ να το κάνουμε πεζοπορικά? Εγώ το έκανα με επιβατηγό, mm-hmm. πήγε κανονικά. Πεζοπορώντας? Απλά θέλει... Ναι, εννοείται. Πεζοπορώντας είναι πολύ εύκολο. Και από εκεί μπορείς λοιπόν να πας από τον 7ο να ανέβεις στο Λιβάδι, στο οροπέδιο Λιβάδι, mm. πάνω από τον Γκρουσόνα, το οποίο είναι αρκετά γνωστό. Αυτό είναι τελευταία. Πιο γνωστό, η αλήθεια είναι. Ναι, γιατί έχει και ταβέρνες και εστιατόρια. Αφήστε που πιάνει και χιόνι πολύ. Ναι, και τις περιόδους που έχουμε χιόνι, ανεβαίνει κόσμος εκεί. Και να κατέβετε μετά από τον Γκρουσόνα. Πολύ ωραία μετά. Διαδρομή και αυτή η ωραία πρόταση και κοντά στο Ηράκλειο, έτσι. Είναι πολύ. Και ο καταράκτης πού είναι? Λοιπόν, καταράκτες, γενικά η Κρήτη έχει πάρα πολλούς. Κρήτη, καταράκτες. Ναι, μπορεί να πούμε είναι χιλιάδες καταράκτες, δεν είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες. Okay. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως για να τους δεις είναι σε πολύ δύσβατα σημεία. Mm. Σε φαράγγια, κρυμμένη κτλ. Επίσης, φέτος δεν έχει βρέξει, οπότε πιο πολύ είναι στεγνή. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο φέτος να δούμε προς το παρόν. Mm-hmm. Ένας που πρόσφατα άνοιξε, που λέμε, που βγάζει νερό, mm-hmm. που έχει νερό, είναι η Γραία Δάφνη στο κέντρο. Ο κέντρος είναι στο Ρέθυμνο, mm-hmm. Το βουνό που είναι γύρω από το Γερακάρι, πάνω από το Σπύλι, προς αυτή τη μεριά. Άρα λέγεται... πάμε από Σπύλι, δηλαδή από τη μεριά του Σπύλιου, από την Αγία Γαλήνη μπορούμε να πάμε εμείς από Ηράκλειο, mm-hmm. και να ανέβουμε προς τα πάνω, περνάμε από το κέντρο. Και λέγεται Γραία Δάφνη, ναι, Γραία Δάφνη. Από το χωριό Κρία Βρύση ανεβαίνει ένας χωματόδρομος, ο οποίος πάει σε ένα καινούριο καταφύγιο του Ρηβατικού Ρεθύμνου. Mm-hmm. Δίπλα, σε πολύ κοντινή απόσταση, είναι ο καταράκτης της Γραία Δάφνης, ο οποίος έχει νερό αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ εντυπωσιακός γιατί είναι στα 100 μέτρα ύψος. Wow. Αν δεν το δεις από κοντά, δεν μπορείς να αντιληφθείς πόσο εντυπωσιακό είναι. Το μας έχεις εξάρει τη φαντασία, έτσι. Εγώ δεν έχω πάει. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακός. Και επίσης έχει πολύ ωραίο σημείο. Το οποίο μπορεί να πας από πίσω και να βλέπεις τον καταράκτη μπροστά σου, όπως να το βίντεο που βλέπουμε τώρα. Αν θέλετε να μας το δώσετε να το βλέπουμε ολόκληρο, ναι. Θοδωρά, γιατί να μπορούμε να δούμε και εμείς ακριβώς πώς γίνεται, πώς είναι. Ναι. Το βίντεο που έδειχνε που είσαι από πίσω. Mm-hmm. Είναι αυτό το υλικό που μας έστειλες. Και έχει πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία θέα και από κάτω προς τις Μέλαμπες, mm-hmm. Στον Ασιδέροντα που είναι το βουνό απέναντι. Ασιδέροντας λέγεται το βουνό που είναι, ναι. ακριβώς απέναντι. Είναι από τη μεριά που είναι τα Κούμια, άμα ξέρετε. Βεβαίως τα Κούμια, λίμωνο. Πάνω από την Τριόπετρα. Τώρα μαθαίνουμε και τοπονύμια. Ακριβώς. Και γεωγραφία. Εγώ να σου πω τα Κούμια, την Τριόπετρα την ξέρουμε όλοι. Μέλαμπες Ακούμια από τη φωτιά, καταλαβαίνεις. Από το ρεπορτάζ, από εκεί. Εδώ φαίνεται που είναι κάποιος από πίσω από τον καταράκτη. Είναι πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι, είναι πολύ ψηλό, δεν φαίνεται τόσο στα βίντεο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να είσαι από κάτω. Mm-hmm. Είναι 100 μέτρα ύψος. 100 μέτρα ύψος. Και προσβάσιμο είναι, είπες πολύ καλά, δεν λοιπόν, υπάρχει κάποιο ζήτημα. Αυτός έχει χωματόδρομο, mm-hmm. πολύ προσεκτικά ανεβαίνεις. Αλλιώς αφήνεις τα μάξι μέχρι εκεί που νομίζεις ότι αντέχεις και πηγαίνεις με τα πόδια, σιγά σιγά θα τον βρεις. Ναι. Πολύ όμορφη. Γιατί είναι ώρα... μέχρι τον καταράκτη. Ναι, είναι ώρα να κάνεις και να περπατήσεις και λίγα. Είναι πολύ ψηλά στο βουνό. Στη φύση θα είσαι. Ναι, βέβαια. Είναι πραγματικά πολύ ψηλά στο βουνό. Αυτό πιάνει και χιόνι συνήθως στο σημείο εκείνο. Mm-hmm. Αλλά σιγά σιγά ανεβαίνει, ναι. Και μετά. Λοιπόν, έχουμε πιάσει τρεις νόμους, ας πάμε και στον τέταρτο. Α, τώρα Χανιά. Ανοίγει η διαδρομή, ανοίγει τώρα, τα χιλιόμετρα ανοίγουν. Λοιπόν, στα Χανιά θα προτείνουμε κάτι που είναι γνωστό στους Χανιώτες, δεν είναι τόσο άγνωστο το μέρος όσο τα αντίστοιχα που είπαμε για τους άλλους νομούς. Είναι η περιοχή της Ζούρβας, mm. Τα Μεσκλά, είναι
να πάρεις το αμάξι, να πας μέσω του Φαραγγιού του Θερίσου, mm-hmm. να ανέβεις από το Θέρισο. Και μετά να πας είτε στα Μεσκλά, που είναι το Φαράγγι της Αρακίνας, αυτό που βλέπουμε τώρα στις φωτογραφίες, το οποίο είναι απίστευτα στενό. Σε κάποια σημεία κλείνει τόσο πολύ που δεν βλέπεις από πάνω φως, μόνο βράχο. Και όταν είσαι μέσα, σε κάποια σημεία θεωρείς ότι δεν μπορείς, δεν χωράς να περάσεις. Ναι, από μακριά νομίζω ότι δεν μπορεί χωράς. Να... Το λέω γιατί έχω κλειστοφοβία και πραγματικά είχα πάθει σοκ όταν είδα το είδα από μακριά. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Πραγματικά. Επίσης, έχουμε και άλλη μια Σαρακίνα, η οποία είναι αντίστοιχη πολύ στενή, εδώ στα νότια του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου. Το Φαράγγι της Αρακίνας. Το Φαράγγι της Αρακίνας, το οποίο είναι γνωστό. Και αυτό έχει βγάλει νερό. Mm-hmm. Μπορούμε να το προτείνουμε και αυτό. Το Φαράγγι της Αρακίνας εδώ. Ναι, παρόλο που mm-hmm. κανονικά τέτοια περίοδο δεν θα το προτείναμε, γιατί έχει πάρα πολύ νερό συνήθως mm-hmm. τέτοια εποχή. Τώρα δεν έχει τόσο νερό. Έχει όμως, δηλαδή μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί και τώρα. Στη Ζούρβα θα πάμε μέσα από το Φαράγγι του θα Θερίσου. Θα πούμε στο Θέρισο και από εκεί θα ακολουθήσουμε το δρόμο για Ζούρβα, ναι. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές που μπορεί να κάνει εκεί κάποιος, είτε στα Μεσκλά, είτε στη Ζούρβα, είτε στους Λάκους Κιδονίας, που είναι ένα πολύ εντυπωσιακό χωριό πάνω, σαν αετοφολιά. Αλέξανδρε, μου λες μέρη που δεν τα ξέρω, δεν έχω πάει αλήθεια. Είναι πολύ ωραία τα λευκά. Εκεί είναι λευκά όρη, είναι οι πρόποδες των Λευκών Ωραίων και έχουν πολλά κυπαρίσια, έχουν άλλη βλάστηση από εδώ. Mm-hmm. Και αξίζει κάποιος να τα δει και αυτά. Μα και το Φαράγγι του Θερίσου νομίζω ότι είναι από τις ωραιότερες διαδρομές που μπορεί κανείς να κάνει. Και πανεύκολη να την κάνεις. Πραγματικά, πραγματικά. Βέβαια. Και η φύση, ειδικά αυτή την περίοδο, έτσι, Οκτώβρη για παράδειγμα, Νοέμβρη, είναι απίθανα όμορφη. Απίθανα όμορφη στο Φαράγγι του Θερίσου. Είναι. Και ιστορική σημασία η περιοχή, Ζούρβα, τα Μεσκλά. Έχουν πολύ σημαντική ιστορία και πολύ μεγάλη προσφορά. Ναι, καλά, βέβαια για το Θερίσο δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Είναι γενικά χωριά με αντάρτες πολλούς βγάλανε εκεί, επαναστάτες, και αξίζει κάποιος να μάθει την ιστορία τους. Mm-hmm. Ναι. Και έχουν και πολύ όμορφα μουσεία εκεί, δηλαδή στο Θέρισο έχει πάρα πολύ ωραία μουσεία, τα οποία βεβαίως δεν λειτουργούν διαρκώς, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση, όποιος από εσάς θέλει να το δει, έχει και της Εθνικής Αντίστασης, έτσι δεν είναι. Έχει του Βενιζέλου. Το Μουσείο του Βενιζέλου το γνωστό, έχει τις εκκλησίες που αξίζει κάποιος να δει. Mm-hmm. Λαογραφικό μουσείο, οπότε ναι, σε ένα αρκετά μικρό χωριό έχει αρκετά πράγματα να δεις. Mm-hmm. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, μας είπε προτάσεις ο Αλέξανδρος για όλα τα γούστα. Και ναι. Εδώ κοντά στο Ηράκλειο και πιο μακριά και προς το Ρέθυμνο. Μου λείψε λίγο το Λασίθι, θέλω να πω. Λασίθι βάλαμε το Αβδού, παρόλο που είναι από τη μεριά του Ηρακλείου, γιατί είναι Ηράκλειο. Είναι πιο πολύ Χερσόνησο, θα το πεις, ναι. Παρά οτιδήποτε λοιπόν, άλλο. Λοιπόν, Λασίθι, θα δεσμεύσουμε τον Αλέξανδρο την επόμενη φορά, έτσι, να βάλουμε Λασίθι, ναι. Το Φαράγγι των Νεκρών το έχεις περάσει στη Ζάκρο. Ναι, βεβαίως, αξίζει αυτή την περίοδο. Επίσης, αξίζει άλλη μια περιοχή, δεν ξέρω αν έχετε πάει στον Ξηρόκαμπο. Δεν θα ήθελα. Έχουμε πάει πολλές φορές, Αλέξανδρε, και εγώ και η Μέρη. Τώρα κάνει την Αλική. Η Αλική έχει νερό αυτή τη στιγμή. Αλήθεια. Ναι, και έχει αρκετά. Εντάξει, τώρα είναι γλάρι κυρίως, δεν έχει φλαμίγκο και τέτοια που έρχονται πιο άνοιξη. Mm-hmm. Οπότε μπορεί κάποιος να δει και πουλιά. Ποια περίοδο έρχονται τα φλαμίγκο στο Ξηρόκαμπο? Είναι συνήθως μεταναστευτικά, οπότε πάνε φθινόπωρο και άνοιξη πάνε. Λοιπόν, εγώ λέω Μέρη, είπαμε, θα δεσμεύουμε τον Αλέξανδρο για το Λασίθι. Θα μας ξανάρθει να μας κάνει τις προτάσεις για το Λασίθι.